Νομίζω ότι εγώ έχω μιλήσει. Ευχαριστώ τον κύριο Λαθήρη για όσα είπε και θα συνεχίσει η καθηγήτρια αναισθησιολογίας και κάρδιο και διευθύντρια της κλινικής αναισθησιολογίας και εντατική θεραπείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σχεδόν δύο δεκαετίες στενή συνεργάτης για τα θέματα αυτά. Οπότε, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και οι επόμενοι δύο θα είναι καρδιοχειρουργοί. Νομίζω ότι έχετε σημειώσει αρκετά σύγχρονε στρατηγικέ περιεχειρητική διαχείριση ασθενών που υποβάλλονται σε εγχειρήσει καρδιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αναστασιάδη για την πρόσκληση και για την αφιέρωση στην ειδικότητά μα του πρώτου σα μετακπαιδευτικού μαθήματο για αυτή τη χρονιά. Ε, να συγχαρώ όλου του ομιλητέ. Ηταν εξαιρετικέ οι ομιλίε και πέρασαν πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα. Ε, Ξεχωρίζοντα έτσι κάποια που, μηνύματα τα οποία. Ε, τα πιστεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα ήταν καλό έτσι να ξανακουστούν για μια τελευταία φορά. Ε, σε ό,τι αφορά την ομιλία της κυρίας Σαρίδου, τα έραξη είναι μια φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που αφορά την περιεχειρητική διαχείριση των ασθενών με σεβασμό στις αρχές και σε συγκεκριμένες στρατηγικές είναι σίγουρα μια ομαδική δουλειά. Θα ήθελα να ξεχωρίσω δύο σημεία από την πάρα πολύ έτσι ωραία παρουσίασή σα. Το σημείο που αφορά την χορήγηση τη δεξιμετομηδίνη, όχι για την παραδοσιακή τη χρήση που θεωρούμε ότι είναι στην ε, αντιμετώπιση και στην πρόληψη του τελειρίου που αφορά, δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των καρδιοχειρουργικών ασθενών μας, αλλά στην χρήση της ως ένα ε, επιπρόσθετο φάρμακο, ε, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην, ε, ε, στην ε, ε, βελτίωση του, της αναλγησίας των ασθενών αυτών. Ε, ε, οι οδηγίε από την μελέτη Prospect είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Θεωρώ ότι υπάρχει σημαντικό πόνο στου καρδιοχειρουργικούς ασθενεί και η σύγχρονη τεχνική διαχείριση με τα παραστελινικά blocks με την βοήθεια των υπερήχων έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα της αναλγησίας, η οποία μπορεί να συσχετίζεται πάρα πολύ και με τις αναπνευστικές επιπλοκές που βλέπουμε με την εγχειρητικά. Σε ό,τι αφορά το αιμοδυναμικό monitoring διαχειρητικά, πιστεύω πάρα πολύ ότι το HPI μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, εκτός από το διάστημα της εξωσωματικής κυκλοφορίας, το αξιοποιούμε και για την πιθανότητα της ε, ε, χορήγησης η ε, ή όχι, αλλά και για την ε, και για την διαχείριση του μεταφορτίου ε, και την ε, και την ανάγκη χορήγηση των υνοτρόπων. Δεν χρησιμοποιούμε τον καθετήρα τη μνημονική αρτηρία σε όλου του ασθενεί και ακόμα και το δυσιοφάγιο υπέρηχο. Έναν ασθενή, ο οποίο πρόκειται να κάνει μία μεμονωμένη αρτοστεφανία παράκαμψη και έχει διατηρημένο κλάσμα εξώθηση, δεν νομίζω ότι είναι εκ των Φάρα, τιτλοποίηση και στο αιμοδυναμικό monitoring με τη λογική και τη αποφυγή των επιπλοκών, αλλά και, της, και τη λογική του κόστου. Δηλαδή, και σύμφωνα και με τι τελευταίε οδηγίε, δεν χρειάζονται όλοι οι ασθενεί όλο το, το monitoring σε ό,τι αφορά την ομιλία της κυρίας Γκιουλιάβα, πράγματι, ο μηχανισμός φαίνεται να είναι ένα θύμα των καρδιοχειρικών επεμβάσεων και είναι εντυπωσιακό ότι στο περίπου στους μισούς ασθενείς των τους που ξανανήγουμε ξανανοίγουμε για αιμορραγία, δεν βρίσκεται χειρουργική αιστεία αιμορραγίας, πράγμα που σημαίνει ότι η αιμορραγία οφείλεται σε διαταραχή του πυκτικού μηχανισμού που μάλλον δεν ανοιχνεύτηκε και δεν αντιμετωπίστηκε ε, πριν χρειαστεί να ξανανοίξουμε τον ασθενή. Ε, ο ρόλος του, των παρακλήνιων συσκευών παρακολούθησης του πυκτικού μηχανισμού και η εισαγωγή του στην κλινική πράξη τα τελευταία 15 χρόνια... έχει ε, βελτιώσει πάρα πάρα πολύ την αντιμετώπιση της, των διαταραχών του πυκτικού μηχανισμού... και μας έχει κάνει να είμαστε ε, πολύ ε, ε, αποτελεσματικοί στη διαχείριση... μειώνοντας τις μεταγγίσεις και κάνοντας στοχευμένη χορήγηση των παραγόντων που χρειάζεται. Από τις εργασίες που ανέφερε η κυρία το Η, η μία παράμετρος η οποία αφορά την ποσοτική εκτίμηση του νοδογόνου που είναι η δοκιμασία FIPTEM στο ROTEM φαίνεται ότι έχει και κάποια προγνωστική αξία στην αιμορραγία με την έννοια ότι χαμηλές τιμές στην, στην, στην παράμετρο α5 συσχετίζονται με ασθενείς οι οποίοι είχαν σημαντική αιμορραγία μετεγχειρητικά. Ε, η... Η πετυχημένη διαχείριση και η τιτλοποίηση της υπαρήνης και της προταμίνης είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι μια αιτία για την οποία μοραγούν οι ασθενείς μας. Πράγματι, η προταμίνη φαίνεται να έχει αντιμοπεταλιακές αλλά και αντιπικτικές ιδιότητες, και τις οποίες συχνά παραβλέπουμε. Άρα, η υπερδοσολογία της προταμίνης έχει σημασία για τον άρρωστο και έχει σημασία για την μετεγχειρητική την αιμορραγία. Ε, στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω την κλινική εμπειρία από, την, από τον συνδυασμό της χρήσης των κυκλωμάτων ελάχιστης επεμβατικής κυκλοφορίας και, τον, ε, και σε συνδυασμό με τις παρακλήνιες συσκευές ελέγχου του πικτικού μηχανισμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων αλγορίθμων στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας μας έχει, ε, στη, στη κλινική μας μας έχει οδηγήσει σε πραγματικά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και σε πλήρη αποφυγή των μεταγγίσεων σε περίπου τα τρία τέταρτα των ασθενών. Και αυτά είναι αποτελέσματα που έχουμε δημοσιεύσει. Ε, σε ό,τι αφορά την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της κυρίας Αμπατζίδου, μετά από πολύ μεγάλη εμπειρία και πολλά χρόνια στις καρδιοχειρουργικές εντατικές, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των πραγματικά φρέλ, των εύθραυστων ασθενών και εκεί η ανάγκη να έχουμε μία γρήγορη και καλή ανάνυψη σε συνδυασμό με τι πάρα πολλέ συνυπάρχουσε παθήσει και τι πολύ μικρέ εφεδρείε που έχουν όλοι αυτοί οι ασθενεί, κάνει πάρα πολύ έτσι, challenging την όλη, την όλη διαχείριση. Εκεί πραγματικά σε αυτού του ασθενεί και η παραμικρή λεπτομέρεια έχει σημασία. Η χορήγηση υγρών, ναι, θα πρέπει να είναι τιτλοποιημένη και να αποφευχθεί η χορήγηση σε αυτού που πραγματικά δεν απαντούν. Οι αριθμίε μπορεί να αποδιοργανώσουν πάρα πολύ τον άρρωστο. Η νεφρική δυσλειτουργία πραγματικά αλλάζει τελείως το σενάριο και κάνει την πρόγνωση πολύ, ε, πάρα πολύ δυσμενή και σε αυτούς τους ασθενείς και τον τελείριο μπορεί να επιφέρει μια πολύ σημαντική αύξηση της ε, νοσηρότητας και της ε, θνητότητας. Ε, σε ό,τι αφορά την ομιλία του κ. Αντωνίτση, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα κυκλώματα ελάχιστα εμπερβατικής κυκλοφορίας και στην πρακτική του εφαρμογή αλλά και σε όλη την ε, βιβλιογραφία και, την, θεω, και τη θεωρητική και όλη την θεωρία γύρω από τα κυκλώματα αυτά είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως. Η αύξηση του χρόνου τη εξωσωματική είναι ξεκάθαρα ένα πολύ επιβαρυντικός παράγοντα και ήταν πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που ανέφερε ότι ο ρόλο των μεταγγίσεων έστω και μια μονάδα αίματος, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα. Και γι' αυτό τον, τον λόγο, ο, η επιλογή του κυκλώματο, αλλά και η στοχευμένη διαχείριση του πυκτικού μηχανισμού μπορεί να έχει και αυτή μακροχρόνια, μακροχρόνια ωφέλη. Ε, σε ό,τι αφορά το fast track, ε, σαφώς δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να είναι υποψήφιοι για μια διαχείριση στη βάση ε, fast track. Μπορούμε όμως από την αρχή να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφοι και να τους δια, δια, διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ε, περί εγχειρητικά, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να πετύχουν τα κριτήρια της αποσωλήνωσης με ασφάλεια, δεν έχει. Ε, σημασία, ο χρόνος δηλαδή θα είναι 2-3,5 ώρα. Σημασία έχει ο ασθενής μας ε, να, ε, να μπορεί να πετύχει τα κριτήρια της ασφαλούς ε, αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό χωρίς την ε, πιθανότητα της ε, ε, επαναδιασολύνωσης το συντομότερο δυνατό. Αυτό προϋποθέτει σεβασμό στην φυσιολογία, ε, όσο το δυνατόν μικρότερη διαταραχή στην μικροκυκλοφορία εφαρμογή όλων των αρχών που ανέφεραν όλοι οι ομιλητές, καλή διαχείριση του πόνου και αποφυγή των επιπλοκών, γιατί πραγματικά στην εντατική μονάδα, η εντατική μονάδα φαίνεται και αντανακλά την ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης, αλλά και της αναισθησιολογικής διαχείρισης που έχουμε κάνει στο χειρουργείο. Ευχαριστώ πολύ.